Το θέμα της κρίσης του νερού στα δημοτικά διαμερίσματα Αγίου Δημητρίου Κυριακίου Κοζάνης απασχόλησε τη διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων και επιστημόνων. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, μετά την συγκέντρωση, μελέτη και ανάλυση των στοιχείων των νεότερων μετρήσεων, στο Ριάκιο τα ποσοστά χρωμίου έχουν ελαχιστοποιηθεί κατά πολύ, ενώ στον Άγιο Δημήτριο παραμένουν υψηλά. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, το πρωί της Τρίτης αναμένονται όλα τα στοιχεία γραπτός να δοθούν στις υπηρεσίες αιρετής περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθούν και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Αύριο το πρωί θα έχουμε ως υπηρεσίες της αιρετής περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας γραπτές τις μετρήσεις και θα αξιολογηθούν. Και πρόκειται, εάν υπάρχουν τα στοιχεία τα οποία προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, να τροποποιηθούν οι μέχρι σήμερα αποφάσεις. Αυτό που διαφαίνεται εκ των όσων συζητήθηκαν και τις μετρήσεις οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα είναι ότι για το μεν δημοτικό διαμέρισμα Αριακίου θα έχουμε άρση της απαγόρευσης χρήσης του νερού, δεδομένου ότι οι μετρήσεις με τον εμπλουτισμό που γίνονται είναι κάτω από το όριο ασφαλείας των 50 μικρογραμμαρίων. Στοιχείο όμως το οποίο δεν πρόκειται να συμβεί για το δημοτικό διαμέρισμα Αγίου Δημητρίου, αλλά η ΔΕΙΑ Κοζάνης θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να δώσει παροχή νερού και από άλλους σημείους, ώστε αυτό το ύψος, το σχετικά υψηλότερο από το όριο των 50 μικρογραμμαρίων, να κατεβεί σε αποδεκτά επίπεδα. Από πλευράς ΔΕΙΑΚ θα ενταθούν οι προσπάθειες να βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα, τόσο όσο αφορά τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του ζητήματος μέσω της παροχέτευσης του νερού της Ερμακιάς, όσο και της πιο άμεσης αντιμετώπισης του θέματος, εάν αυτό είναι εφικτό, μέσα σε μερικές μέρες να δώσουμε νερό από γεωτρήσεις οι οποίες υπάρχουν ενδείξεις ή στοιχεία ότι είναι ασφαλές το νερό τους, να διοχετευτεί στο δίκτυο του Αγίου Δημητρίου που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο πρόβλημα και να πέσουν τα όρια κάτω από το όριο των 50 μικρογραμμαρίων το κυβικό. Την πρώτη στιγμή αντιμετωπίστηκε πολύ σοβαρά το θέμα και το πρόβλημα αυτό, που όντως είναι σημαντικό. Υπάρχει μια συνεργασία άψογη και άριστη, θα έλεγα, μεταξύ της περιφέρειας, των υπηρεσιών μας, της ΔΕΙΑΚ και του Δήμου, και βεβαίως σε συνεργασία και με τα τοπικά συμβούλια, για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και προσωρινά, ούτως ώστε να μπορούν να κάνουν χρήση του νερού οι κάτοικοι, αλλά και οριστικά. Στο χωριό μας γίνεται εμπλουτισμός του νερού ίδρυυσης με τις πηγές που έχουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα είναι να κλείσει η προβληματική γεώτρηση που έχει ανεβασμένα ποσοστά χρωμίου και να διορθωθεί μια διαρροή που έχουμε πάνω από τις πηγές του Αγίου Κωνσταντίνου, ώστε να εφοδιαζόμαστε μόνο με καθαρό νερό οι κάτοικοι. Τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει συνεργασία μεταξύ ΔΕΙΑΚ, Δήμου και Περιφέρειας, κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να τακτοποιηθεί το ζήτημα μέχρι να δοθεί η μόνιμη λύση με το νερό της Ερμακιάς. Δεν μπορώ να πω ότι έφυγα σοφότερος. Καταλαβαίνω ότι οι υπηρεσίες Δήμου, ΔΕΙΑΚ, Περιφέρεια προσπαθούν να βρουν λύση, αλλά το πρόβλημα σε εμάς παραμένει. Και αυτό είναι το βασικό. Έχουμε εδώ και 20 μέρες που πίνουμε αυτό το νερό, το πίνουμε, δεν το πίνουμε στην ουσία, αλλά και δεν καταργείται, έτσι, και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Τώρα, ακόμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ακόμα και οι φορείς από το κράτος δεν ξέρουν να διαχειριστούν μια τέτοια κρίση όπως είναι αυτή με τη μεγάλη περιοχή χρωμίου και μας στέλνουν άλλον διάλογο να πω ανακοινώσεις ή στο περίπου τι θέλουν να κάνουν να πούν και αυτοί. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και 20 μέρες ξαναλέω ότι είμαστε με αυτό το πρόβλημα και η επίσημη και οριστική λύση η οποία μας λένε με το κατεπήγον ενέργεια θα οθήσει στο χωριό μας είναι να κουμπώσουμε στον αγωγό της Ερμακιάς, το οποίο όμως θα διαρκέσει το λιγότερο 3 μήνες και το περισσότερο 6. Άρα πρέπει να μάθουμε να ζούμε, αν δεν βρούμε κάποια λύση τουλάχιστον εμπλουτισμού του νερού, να προσπαθούμε να ζήσουμε με αυτή την χαόδη, να το πω, κατάσταση την οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στο χωριό μας. Όπως υπογράμμισαν Περιφέρεια και Δήμο, συνεργάζονται στενά επί του θέματος, ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας και σε περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ουδέν έχουμε να αποκρύψουμε, το παραμικρό να εξορραίσουμε και βέβαια σε καμιά περίπτωση να επιβαρύνουμε τα πραγματικά δεδομένα, τα πραγματικά γεγονότα. Με όρους σύνεσης, υπευθυνότητας, ενημερώνουμε την κοινωνία και βέβαια στα λειτουργικά προβλήματα που πολλές φορές δημιουργούνται, γιατί για το νερό είναι μεγάλο το ζήτημα, σε στενή συνεργασία όλοι οι φορείς προσπαθούμε να δώσουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένας έλεγχος σε όλα τα
δημοτικά διαμερίσματα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τις υπηρεσίες μας, για να δούμε αν τυχόν υπάρχει και σε κάποιο άλλο σημείο πρόβλημα ανάλογο. Με τη συνεργασία Δήμου Κοζάνης, ΔΕΙΑΚ και Περιφέρειας θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο έρευνας σχετικά με την παρουσία του χρωμίου γενικότερα στα υπόγεια νερά της περιοχής, αλλά και της διερεύνησης των αιτίων που οδηγούν σε αυτές τις υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου. Αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα είναι έτοιμο το επόμενο 15ήμερο, εκτιμώ, μέχρι τέλος του μήνα, ούτως ώστε να δούμε με ποιον τρόπο θα το υλοποιήσουμε και στη συνεργασία βέβαια με τους συναρμόδιους φορείς της περιοχής του ΙΓΜΕ, που τόσο έχει δουλέψει συστηματικά στην υδροφορία της περιοχής και τόσο έχει σημαντικά συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υδροδότησης της περιοχής μας.